η ατμόσφαιρα και η ισορροπία στη Νέα Δημοκρατία είναι όπως είναι η κατάσταση στη Συρία. Κάποια στιγμή το μεταξύ μέσα του τουρλουμπούκι έπαιξε και η πιθανότητα ο Παπαμίκος να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να συσκεφτούν να κάνουν συνέδρια ποιον θα βάλουν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 1000 χρόνια. Πάντως, σε περίπτωση πολέμου, επειδή υπήρξε και αυτό το hashtag στο Twitter και γενικώς τώρα με το αυτό. Αν ο Παπαμίκος ήταν υπεύθυνος εκλογών στη Νέα Δημοκρατία και εκλογές δεν γίναν, σε περίπτωση πολέμου να το βάλουμε υπουργό πολέμου. Άμα στήσει. Ο οποίος Παπαμίκος κατήγγειλε σαμποτάζ. Σωστό είναι αυτό. Κι εγώ ήθελα να σαμποτάρω τις εκλογές Νέας Δημοκρατίας. Παπαμίκο θα βάζα υπεύθυνο να τις κάνει. Αν και γενικά με τους σαμποτάζ παπαριές. Α, μετά για σαμποτάζ δεν το έχει προβλέψει ο Παΐσιος, δεν θα το έχει αναλύσει ο Λιακόπουλος. Τώρα για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ευκαιρία της Νέας Δημοκρατίας να τρολάρει το τρολάρισμα του Αλέξη και να πάει στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με 4 πολιτικούς αρχηγούς. Σαν να τσατίστηκε ο Πούτιν λίγο, ε. Και αυτοί οι Τουρκμένοι στρατηγικές ιδιοφυείς. Δι' να πιάσουν εχμαλό τους, τους Ρώσους πιλότους να έχουν διαπραγματευτικό χαρτί. Πήγαν σκότωσαν τον έναν και τους έφυγε ο άλλος. Δηλαδή, Ναπολέοντες. Ρωσικά μαχητικά χτυπήσαν κι άλλο κομβόι. Το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια όπλα. Κανονικά, μετά από τέτοιες ειδήσεις πλέον, θα πρέπει να προστίθεται η φράση χωρίς άλλο. Κι άλλο ρωσικό κομβόι. Χωρίς άλλο. Κόβεται η συνεργασία για τον αγωγό του stream αυτόν. Θα γίνει no stream με τους Ρώσους και τους Τούρκους. Χωρίς άλλο. Το είδαμε και αυτό το βιντεάκι. Δηλαδή προειδοποίηση και κατάρριψη. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε κανόνες συμπλοκής, κλιμάκωση, αναχέτηση. Δεν τα είχαν αυτά στο μάθημα ο Τούρκος πιλότος, φαίνεται. Θα μπείτε σε τουρκικό εναέριο χώρο. Μπούμ! Επίσης μια άλλη συνομιλία έχει υποκλαπεί. Θα βγει τώρα, σας την πω εγώ από πριν. Βλαδίμηρε, σε ποια πόλη της Ρωσίας θα γίνει το 2018 τελικός του Μουντιάλ? Τα γιπ, αν δεν κόψει μαλακίες στην Άγκυρα. Με τη Ζωίτσα, τι έγινε πάλι με τη Ζωίτσα? Πάλι κατηγόρησε, πλακώθηκε με τους υπαλλήλους της Βουλής που είχε εκεί πέρα ότι δεν δούλευαν. Η Ζωίτσα κατηγόρησε υπαλλήλους δημόσιους ότι δεν δούλευαν που ήθελε να προσλάβει κουρδιστή πιάνου για 2 πιάνα, να παίρνει μηνιαίο μισθό για να κουρδίσει μια φορά το πιάνο στο πόσο. Αυτό, αυτή η ζωή. Το καλύτερο όμως ήταν ο κομιστής που τάχωσε στο Λιάγκα γιατί είπε για τον κριτικό αυτό που τον εμφανίσανε και ότι είπε ο Λιάγκας, λέει, εγκάλεσε ηθικά το Λιάγκα ο κομιστής. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο τώρα. Ισόγειο, μην τα φαινόμενα αποπατούν. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας. Καλή τύχη και μην ξεχνάτε. Σίλα Σεραφή, 20 χρόνια stand-up comedy. Κάθε Σάββατο στο Team Panali, 9.30 ώρα, τουρναβί του 6 στο Θησίο. Σας περιμένω. Opening act, γραμμερικανιά είναι, ανοίγει την παράσταση Λίλα True Story. Κατά κόσμο Λίλα Σταμπούλογλου.